Oh no! GTRP! Winch, παίξε GTRP! Winch, παίξε GTRP, σε παρακαλώ πάρα. GTRP! 50! 51! Winch, παίξε GTRP! 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 Winch, παίξε Minecraft! Ένα λοιπόν, μετά από αρκετές σκέψεις και επειδή θα με τρώγα τα μάτια το έκανα αυτό, ξεκινάμε και το GTRP στο κανάλι. Το GTRP, για όσο δεν ξέρετε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι το GTA 5, συνδυασμένο με roleplay, που ουσιαστικά ο καθένας υποδύεται κάποιον χαρακτήρα. Σήμερα εγώ, και γενικότερα, υποδύομαι τον Arthur Bishop. Όσοι καταλάβατε ποιος είναι, γράψτε σχόλια. Ο Arthur Bishop είναι μηχανικός στο Pegasus Customs, αλλά δεν είναι ένας απλός μηχανικός και το Pegasus Customs δεν είναι ένα απλό συνεργείο. Όταν μας ανταγωνίζονται, όταν κάνουν ύπουλα πράγματα για να μας ανταγωνίζονται, απαντάμε κι εμείς και σήμερα θα δείτε τι έγινε όταν πήγανε να μας ανταγωνιστούν με ύπουλους τρόπους. Φυσικά εννοείται πως όλα αυτά γίνονται σε streams στο PTT Project, καθημερινά GTRP streams, Fortnite, Call of Duty Warzone και άλλα πολλά games από μένα, τον Πάνο, τον Αλεκούν και την Κωνσταντίνα. Οπότε, link στην περιγραφή και στο σχόλιο να κάνετε follow εκεί πέρα και ειδοποιήσεις, γιατί στριμάρουμε καθημερινά GTRP στα οποία γίνονται πάρα πολλά σκηνικά. Και όσοι βλέπουν, περνάνε υπέροχα. Κάτι άλλο παρατήρησα τώρα είναι πως η μισή που βλέπετε αυτό το βίντεο δεν έχετε κάνει εγγραφή. Γιατί ρε παιδί μου, τσάμπα είναι. Κάντε μια εγγραφή και καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο επεισόδιο από αυτήν την καινούργια σειρά ή κανένα βίντεο γενικότερα. Και επειδή φτάνουμε και τα 200.000 σύντομα. Και εννοείται πως αν θες να συνεχιστεί αυτή η σειρά και να βγάζω κι άλλα τέτοια επεισόδια, κάνε ένα like και απολαύσου το σημερινό βίντεο. Φύγαμε. Όλο το συνεργείο του θέλω μέσα στο συνεργείο. Okay. Θα κάνουμε briefing τώρα. Θα γίνει briefing. Λοιπόν. Το είδε πριν το σκηνικό, το είδε. Ναι, περίμενε, δώσε μάλλον. Για πες, κάποιο. Τι να πω, λοιπόν. Ακού σκηνικό, δεν ήσταν μέσα. Απ' τη μία θα σα πω γλιτώσατε, απ' την άλλη χάσατε το σκηνικό. Εκεί που ήμασταν μέσα εμεί και φτιάχναμε τα ρούχα εργασία μα και αυτά και αράζαμε, ξαφνικά σκάνε τρεις. Με σκαρέλ είχε ο ένα σίγουρα. Θυμάστε αν είχε και ναι, σκαρέλ είχε σίγουρα. Σκαρέλ είχε, σκαρέλ είχε. AK είχε όλε, AK. AK, ναι. Και ένα με μολότοφ. Και μολότοφ. Και έρχονται εδώ μέσα να κάψουν το μαγαζί. Εμείς είχαμε έναν δικό μας εκεί, στον ασύρματο. Εγώ ήμουνα. Σήκωσε χέρια ψηλά, λέει παιδιά, λέει ήρθαν αυτοί το και το. Με γυρνάει εμένα το μυαλό, τους λέω έχετε γκάνια όλοι. Όλοι. Κάποιοι είχαν, κάποιοι δεν είχαν. Φοράμε αλεξίσφαιρα και τους γαζώνουμε εκεί. Εγώ πέτυχα έναν κεφάλι, τον ξάπλωσα. Οι άλλοι δύο για ένα περίεργο λόγο είχαν πάρει αγκαλίτσα ένα στον άλλον, το είχαν λούσει από πριν. Τους γαζώσαμε και πάρ τους και τους τρεις ξάπλα κάτω. Μέσα στα αίματα. Είμαι μαύρης μάρτυρας, ήμουν εδώ αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ρε στην πιπερώνε. Όπα, όπα, όπα. Εσύ λες δηλαδή ότι θα πεις στους μπάτσους ότι πήγα σου σκότωσε. Όχι, όχι, όχι. Τι λες ρε, εγώ θα το πω ρε, μην αγχώνεσαι ρε, έχω άδεια. Είσαι άδεια απλοφορίας. Πήγα σε άκουσα να δεις τι γίνεται. Ο Κοκκόνης αν του πεις τέτοιο πράγμα ότι σκότωσες άνθρωπο θα σε βάλει μέσα για τα καλά. Τι να κάνω, ρε. Θα πω ότι ήταν ανταλλαγή πυρών. Όχι κιόλα να πούμε. Ήρθα να με κάψει το συνεργείο, πυροβόλησα. Τι να κάνω. Ρε, αμυγό, εσύ σκότωσε κιόλα μέσα στο συνεργείο σου. Ήταν αυτό άμυνα σε ιδιωτικό χώρο. Σκοτώσαμε απλά 5 μπάτσου έξω από το τάγκο. Δηλαδή. Τι λέμε τώρα, μόνο μπάτσου. Εγώ ήταν κάτι λαμόγια εκεί με σκάρ και ήταν αυτό άμυνα. Έπρεπε. Σοα ήταν. Απλά τι είναι το θέμα. Ξέρουμε ποιο έζησε. Έζησε ένα από του τρει και πήγε ο Λεσούκο. Αντί να μου έρθει σοβαρή πατσαρέα, μου ήρθε ένα σα στη φύλακα. Παίζει να ήταν ούτε τρεις μέρες. Ό,τι να είναι, πραγματικά. Πλάκα-πλάκα πρέπει να του ζητήσω τα στοιχεία του για να τον καταγγείλω στον εσωτερικό υποθέσεων. Γιατί μάλλον θα ήταν διεφθαρμένο. Μου στείλαν έναν, μάλλον διεφθαρμένο, δεύτερο Λεσούκο Λαμόγιο. Και δεν βρίσκω τώρα τον κρατούμενο. Αυτή η Sons of Anarchy, να ξέρει, είναι λίγο περίεργη. Εγώ έχω ακούσει ότι είναι έμπιστη. Αυτή. Έμπιστη. Εντάξει, εμένα με έχουν ρίξει βαθιά. Εσύ άλλες δουλειές κάνεις με εμένα, εγώ δεν έχω μπλέξει μαζί τους. Ποιος είναι στο BMW μέσα. Mike, έγινε, έγινε, ναι, ναι, ναι. Ποιος μένει πίσω. Ο Μάικ. Ωραία. Πάγε, φιτήλι, έλα σε πάρω καλιά. Αστυνομικό ή νοσοκομείο. Νομικό. Αστυνομικό. Ωραία. Γη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πείτε μου. Είμαστε εδώ για ένα σκηνικό που έγινε πριν λίγο έξω από το Pegasus Customs. Τι έγινε. Με λεπτομέρειες ήρθανε κάποιοι τύποι, κρατούσανε σκαρέλ, κρατούσανε AK και μολότοφ. Όντως. Βεβαίως. Πότε έγινε αυτό. Πριν την καταιγίδα. Πριν την καταιγίδα. Απλά ήταν ένα συνάδελφό σας παρόν, ήρθε μόνο ένα στην κλίση που κανονικά αυτό μεταξύ μας. Πολύ επίφοβο που ήρθε μόνος του. Συμφωνώ. Το βάζουμε στην άκρη.
Και θέλω να έχω τα στοιχεία του, παρακαλώ, γιατί έχω και λίγο μεταξύ μας αμφιβολίες. Μπορεί να μην είναι εμπίστος και να είναι δρόμικος μπάτσος. Βρήκαμε το Λεσούκο. Όχι, Ερμανό. Αρνητικό. Αρνητικό. Κάτι βρωμάει εδώ. Κάτι βρωμάει. Δεν είναι εγώ, είμαστε όλοι κοιμημένοι. Ρε παιδιά, να σας πω λίγο. Μπαίνει, μπαίνει κι άλλος. Ένας ακόμα μπαίνει εδώ μέσα. Ήμουν συνεργείο και ήταν με το CV και δεν ξέρω. Απλά ξέρεις όταν βγαίνεις από εκεί που αγοράζεις, ξέρεις, κάνει αυτό το με τις αναρτήσεις, το πάνω κάτω. Το περίεργο. Και έγινε αυτό, δεν ξέρω αν έβαλε κάτι. Ναι, εντάξει, κάτσε να τραβήξω όλα τα χρήματα αρχικά από το ταμείο. Περασμένο, κάτσε εδώ μπροστά. Όποιο πάει να περάσει, βγάζει τον όπαλο. Δεν έχω όπαλο, καπρόν. Δεν πειράζει, το όπλο. Πάμε εδώ μέσα να συζητήσουμε. Να δούμε από πού θα ξεκινήσουμε. Έχω μάθει ότι μα ρίχνει πολύ σκάτω στα tweet και αυτά. Ναι, και το μπαίνει και το ελέγχει. Ο Γερμανό. Για πε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εγώ λέω και με μπαίνει. Γιατί όπω είπε, το παίζουν πολύ μάγκε στα tweet. Ισχύει. Και μετά ερχόμαστε εδώ πρώτα και δουλεύετε κανονικά το συνεργείο για κάθε 20 λεπτό σε περίπτωση που κάσουν οι Τζέι να έχουμε άλλο φιλ. Κατάλαβες. Κοίταξε, δεν θα πάμε όλοι. Οπότε θα φέρεις εσύ μία παρτίδα δες δικού σου, θα φέρω εγώ μία παρτίδα δικών μου και όλοι οι υπόλοιποι δικοί μου θα κάθονται στο συνεργείο για να δουλεύουν για ξεκάρφωμα. Ωραία, πάρε, θέλω οπωσδήποτε το φιτίλι για τον Άρθουρ. Όχι, κρατάω. Ναι, εγώ κρατάω φιτίλι Άρθουρ και ο Μάικ είναι μέσα. Ο Χρήστος. Ο Χρήστος. Θα μείνω εγώ πίσω, αφεντικό. Οι υπόλοιποι δουλεύετε εδώ και με Μπένις και με. Μετά και με το Χούνιγκαν και μετά και αυτό το PDM που πουλάει για τα αυτοκίνητα, μήπως. Και το LS. Και αυτό, παίζει να είναι γι' αυτό. Το LS, Γερμανός, ακούστε. Δεν πρέπει να το κάψουμε. Το LS είναι με τον Μόξ. Δεν μπορούμε. Είναι φιλαράκι μου αυτό που το έχει. Άμα είναι φιλαράκι, θα το ρωτήσει αν έστειλε αυτό να μου κάψει το δικό μου συνεργείο. Δεν πρόκειται να έστειλε, δεν πρόκειται να έστειλε, δεν ξέρω τι για εσείς φιλαράκι μου. Υπάρχει γερό πρόβλημα. Λοιπόν, βασικά. Ο Μόξ ορκίζεται ότι ήταν η ΣΟΑ, γιατί λέει τους πολύ σε βαρύ οπλισμό. Έχουμε μάθει κάτι. Δεν έχει σχέση. Και εγώ έχω βαρύ οπλισμό. Πού κολλάει αυτό. Δεν ξέρω. Οποιοδήποτε μπορεί θέλω να μου κανονίσει συνάντηση με ΣΟΑ. Ναι, το θέμα είναι ότι έμαθα ότι ο πρόεδρός τους παρατήθηκε σήμερα, ο Τζίμις. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εφόσον δεν είχαν συγκεκριμένο ορκισμό αν ήταν αυτοί ή όχι. Δεν μπορώ να ορκιστώ εγώ ότι ήταν αυτοί ή οτιδήποτε, ή αν μου λένε ψέματα ή αλήθεια. Να ρωτήσω. Για τον αστυνόμο γνωρίζει το διεφθαρμένο. Γιατί μου είπατε ξαφνικά για ΣΟΑ, έγινε κάτι μεταξύ σας. Όχι, ο Μόξ μου το πρότεινε. Μου το είπε. Μόξ. Μήπως ο Μόξ δεν τα έχει καλά με ΣΟΑ και προσπαθεί να βγάλει διχόνοια αυτή τη στιγμή και να μας μπλέξει όλους μαζί. Δεν ξέρω. Δεν πιστεύω να γίνεται κάτι τέτοιο. Θα τους πουλούσε βαρύ οπλισμό αν είχε διχόνια όμως. Σωστά. Δηλαδή, για πες μου, σε σένα δεν είχε πουλήσει βαρύ οπλισμό. Ή περιμένω εγώ να μου πουλήσει βαρύ οπλισμό ο Μόξ, ότι δεν μπορώ να πάω να τον πάρω μόνο μου, ξέρω εγώ. Η μισή πόλη έχει βαρύ οπλισμό, αν μη σου πω όλοι. Επίσης, Ντάνι, ο Μπάτσος, ο αρχιμπάτσος, ο Λούντοβικ, σε έχει βάλει φουλ στο μάτι και μου είπε ότι από τη στιγμή που κάνω παρέα μαζί σου, είμαι νούμερο ένα. Γενικά δεν σε γουστάρει καθόλου, να σου το πω έτσι. Και για πες μου γιατί δεν με γούσταρε καθόλου και για ποιο λόγο με έχει βάλει γιατί στο μάτι. Γιατί σε έχει συλλάβει, λέει, δύο φορές με όπλα. Όχι. Με έχει συλλάβει μία φορά που αυτή η φορά δεν ισχύει καν για να σας το δώσω να καταλάβετε. Α, ωραία. Μέσω της κυβέρνησης. Παίρνουμε μαζδάρα 4 άτομα. Άλλο αμάξι για 4 άτομα. Αλεξής Φεράγη, λοιπόν, θα χρειαστούν ή όχι. Εννοείται. Λοιπόν, μένουμε ασύρματο τώρα γιατί η κατάσταση έχει βρωμήσει. Καλά, ναι. Ο Σκορπιός, μίλα, ρε Σκορπιέ. Λοιπόν, βενζίνα βάζουμε. Κατεβείτε όλοι. Αλέξη, τώρα από τώρα. Χρήστο, φέρε το γρήγορα γωνία, γιατί είμαστε ρυψοκίνδυνοι εδώ πέρα, έτσι όπως ντύθηκαμε. Πρέπει εσείς να φέρετε ασύρματο ακούει, πρέπει να έχετε αμάξι incognito με μαύρα φημέ. Ακούμε. Έχω ένα τζιπ, μας κάνει ή όχι. Ένα που να παίρνει 4 άτομα θέλουμε. Έχω τζιπ, Green Rover. Πού πάμε. Θέλουμε να κυκλοφορούμε 2 αμάξια θέλουμε. Τα δύο τετράδες ή έστω. Έχουμε 2 αμάξια incognito. Ναι, είμαστε σε λάμπο μαζί με τον Χριστάρα, μην μιλάς ρε φίλε, είσαι στην ομάδα μου, σας βλέπω, τους άλλους ωραία. Μιλάω. Τι να κάνουμε, μας κλέψαν το δικό μας τώρα. Όχι, ήταν κάτι που πέρα μέσα και αλλάζαν ρούχα και βάζαν κάτι μάσκες, είπε να τους δέψουμε, πού μπαίνουμε. Ωραία. Μπαίνετε στο κλιπς. Ήρθα να πάω να αλλάξω εγώ έτσι μια γρήγορη. Όχι. Μπείτε στο Μιτσουμπίση. Μιτσουμπίση. Δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, είμαστε σύνολο 7 άτομα, έγινε. Ωραία. Φύγαμε, μπαίνεις. Είναι ανοιχτό, είναι ανοιχτό. Στα πλοίο.
Βγαίνουμε και ψηλά τα χέρια, Γαλσίαν. Βγείτε, βγείτε, βγείτε. Ψηλά τα χέρια, ψηλά τα χέρια. Πάμε, 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 πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, λοιπόν. Ψηλά χέρια στον τοίχο, η μούρη σου. Στον τοίχο, στον τοίχο, στον τοίχο, γρήγορα. Κράτησε το να του πάρω κινητά. Κάτσε κινητός. Φίλε στον τοίχο, χέρια στον τοίχο. Κάτσε κινητός. Τσεκάρω μέσα, μα είναι κανένας άλλος. Εκεί, είσαι δεμένος, δεν μπορείς να κουνηθείς. Okay, okay. Ασύρματο, πήραμε. Ωραία. Είναι κανένας άλλος μέσα. Ψάξτε το συνεργείο. Κάτσε εδώ, κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ. Πήγα, πήγα σε μαζί δάτομο και πάει να οδηγήσει η αστυνομία. Τώρα να δει τη μηχανή. Πυροβόλατε. Πυροβόλα μηχανή. Πού είναι? Έφυγε. Ήταν εκεί πέρα στο ενάκι. Κάτσε κάτω, 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 κάτω. Ωραία. Το σκέφτεστε, ρε. Κάψτε το, πρέπει να το κάψουμε. Σε κάτω συνεργείο το υπόλοιπο. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Εδώ, εδώ. Ασύρματο, βάζετε γρήγορα, γρήγορα φωτιά. Γρήγορα, βάζω, φωτιά. Βάζω. Πάμε, πάμε. Ξεκινήστε, ξεκινήστε. Όλα θα τελειώσουν. Όλα θα τελειώσει σύντομα. Άμα ξεκινήστε. Βάζουμε πάνω εμείς. Κρατάω μπετόνι εγώ. Βάλε, 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 βάλε. Πάμε. Φύγαμε κάτω. Σύρματο, στείλε κάποιον πίσω στο μαγαζί γιατί δεν μπορώ να πω. Όπα, sorry που και το μουφα. Φεύγουμε, φεύγουμε, φεύγουμε. Δυνατό ήταν, ρε. Φεύγουμε, φεύγουμε. Πίσω, πίσω, γρήγορα. Πάμε, πάμε, πάμε. Μπαίνετε, μπαίνετε, μπαίνετε. Τρέξτε, 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 τρέξτε. Φύγε, 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 φύγε. Παράμε. Όχι, όχι, φύγε, 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 φύγε. Καλό, καλό, πρώτο χτύπημα. Καλό, έλα, καλό. Έλα, έλα, ωραία, πήρε, ωραία, πήρε, μηχανή, πήρε, μηχανή, πάμε λίγο. Πρέπει να φτιάξουμε το μάζι. Ναι, ακολούθα, ακολούθα. Ποιο είναι το επόμενο? Φεύγουμε από εδώ δεξιά, δεξιά. Σόα είναι ανοιχτό, λέει, να πάμε και σόα. Όχι, ας σόα για ακόμα, ακόμα ας Δανιέλα. Οπα, 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 οπα. Αναστροφή, 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 αναστροφή. Για πλέον κι άλλο, ράπτορα κιόλας. Κλάνουμε, κλάνουμε. Πάνε γύρω, 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 γύρω. Να γράψουμε Κάρμι, να γράψει ο οδηγός Κάρμι. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Μπορεί από εδώ κάποιος δικός μας να πάει τα ράτσα. Θέλω μόνο τον Άρθουρ. Έρχομαι, έρχομαι. Για να βαρέσει από πάνω αν χρειαστεί. Μόνο, μόνο. Άρθουρ, κάτι γωνιά για να έχεις σοκ. Λοιπόν, αφήνουμε μόνο τον Άρθουρ εδώ, άστον όλη την ώρα και φεύγουμε εμείς πίσω στα μάξια. Άρθουρ, είσαι σε position. Ναι, ναι. Δεν το ονόματα μέσα στο game. Τέλος, μην πειράσεις. Πήγα σε αυτιά, στη Βέσπα. Ναι, ναι, δεν μας ενδιαφέρει. Τι θα κάνουνε, ρε. Μας έχουν δει, ρε, φίλε. Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί. Την πόρτα αν χρειαστεί, αν χρειαστεί από εκείνον πυροβολή, σε έχεις στόχο. Μέσα στο Χούνιγκαν, βεβαίως έχω. Όχι μέσα, έξω, εξωτερικούς. Ναι, έχω όλο το Χούνιγκαν, τον καράζ του. Έσκασε μηχανή τώρα. Motorsport. Λοιπόν, κατεβαίνουμε τώρα. Παίρνει τη λάμπο, παίρνει τη λάμπο. Άφησε μηχανή και παίρνει τη λάμπο. Ωραία, γυρνάμε κόλλο. Κόλλο στα... προς την έξοδο. Κατεβαίνουμε. Βγαίνουμε. Ένας είναι μέσα εκεί. Ψηλά τα χέρια, ψηλά τα χέρια σου κάτω κεφάλι τώρα. Ωραίος. Εγώ πάω με το συνεργείο. Κάτσε εδώ, κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Μέσα από το τέτοιο, ποιος είναι μέσα στο τέτοιο. Καλό σου. Εντάξει. Ετοιμάστε μπετόνια, πάμε, πάμε, πάμε. Ποιος το ψάχνει, το ψάχνει κανένας αυτό να. Μπετόνια, μπετόνια, γρήγορα. Έχετε τεφτάμαξο στο Χούνιγκαν, έχετε τεφτάμαξο στο Χούνιγκαν, έχετε τεφτάμαξο. Μάλιστα, μην πειράξετε, δεν έχω κάνει κάτι τέτοια. Τι είπες, Άρθουρ? Έχουμε κίνηση από το Χούνιγκαν, γύρω γύρω. Δεν θέλει άλλο, δεν θέλει άλλο, ελάτε, φεύγουμε. Ποιανού είναι αυτό, ήρθε ένα Nissan GTR. Άρα μάγκες μιλάω και δεν με ακούτε τι λέω. Ναι, 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 ναι. Φεύγουμε. Εντάξει, 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 η δουλειά έγινε. Αντίο. Έσκασα τα λάστιχα εγώ. Τάγκαρε μου πού, τάγκαρε μου πού. Ο Μόξι μου στέλνει μήνυμα. Πού είσαι? Ακούτε, ασύρματο, όλοι δεν λέμε τίποτα σε κανέναν εκτός συνεργείου. Τώρα όλοι θα λέει συνεργείο ούτε και πάλι. Αν μαθευτεί κάτι, κανέναν. Έχουμε κάποιο τσιγράκι, κάποιο χαφιέ μέσα. Κύριε Πέρασε, τι να πούμε, έγινε κάτι και δεν το ξέρω. Α, μπράβο. Μπράβο, καλώς. Τίποτα, ό,τι σε μόξε τίποτα. Γιατί ο Μόξε πουλάει προστασία στον πένις. Και εμείς βαρέσαμε. Εγώ θυμάμαι ότι δούλευα. Ωραία, κάποιος πρέπει να έχει δουλειά να πάει στην κλίση γρήγορα να ξεκάρφωμα. Μπορούμε να πούμε ότι, λέω, ότι έγινε επίθεση ναι. Και στο δικό μας πάλι. Χωρίς να έχουμε κάνει κάτι. Μπράβο ρε μάγκες, ωραίο ήταν το πρωτοχτήμα. Ωραίο, ωραίο.
Απλά εντάξει, λοιπόν, next time θα πρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι, ξεκάθαρα. Ναι. Δηλαδή τώρα αυτό ήταν rookie mistake, όλο το με το λες ειδικά το τελευταίο. Ήταν, αλλά ευτυχώς δεν πειράζει, δεν χάσαμε χρόνο καθόλου γιατί θα καλούσαν ασύρματους και τέτοια φούρνια. Ναι. Θα αυξήσουμε την εσωτερική ασφαλεία, θα βρούμε και security. Δεν γίνεται αυτό, ρε. Βρούμε security. Ακούστε, και σας είχαν ρωτήσει άμα δέχεις να γίνουν securityτάδες σας. Ναι, πολλοί θέλουν να με πουλήσουν προστασία το τελευταίο διάστημα. Αυτούς αρνηθήκατε, αυτούς τους λόγους. Εννοείται. Όλους αρνούμε. Έχω ακούσει ότι όποιοι τους αρνούνται αυτούς, ναι, πηγαίνουν στο μαγαζί τους και μετά το κάνουν λίμπα. Σόπα. Γιατί έχουμε πολλές καταθέσεις για αυτούς. Οκ, λοιπόν, μην κρατάμε άλλο και εμείς έχουμε τώρα να τρέξουμε το συνεργείο. Δεν κάναμε τίποτα, σε περιμέναμε είναι η αλήθεια. Είμασταν λίγο απασχολημένοι γιατί ήμασταν λίγο εμείς στην οργάνωση. Πήραμε vest, πήραμε ρούχα, φορέσαμε ειδικά. Ωραία, λοιπόν, ακούστε τι γίνεται, μαγιές. Πήρας εσύ, είπες ότι ο ένας που σκότωσε εκεί ήταν με σκάρ, σωστά. Νομίζω εκεί και σκάρ. Πάνηθηκε με μια κοτσίδα μεγάλη. Κοίτα, ναι, δεν ήταν το Χούνιγκαν, να ξέρεις. Το Χούνιγκαν, άμα το έκανε, πίστεψε με, δεν θα ερχόντουσαν μόνο 3 άτομα πρώτον. Θα σου ερχόντουσαν 8, μη σου πω και 18. Αυτοί δεν έρχονται αλλιώς. Εγώ σας το λέω από τώρα. Σκέψου το λίγο, πήγασε. Καινούριο συνεργείο και μηχανόβι. Mm-hmm. Είναι λίγο. Οι μόνοι που πιστεύω θα το κάνανε. Ποιο είναι το αφεντικό του σώα? Είναι ένα τζιμάρα, αλλά πήγα μίλησα πριν εγώ μας. Ήταν αυτό. Με είπαν ότι έφυγε. Λοιπόν, έπαιξα. Σώα, είστε μέσα. Θέλω μια συνάντηση. Ήταν ένα σώα στο Ιμπεραρία μέσα. Είσαι υπεύθυνος. Ναι, υπεύθυνος είμαι. Αρχικά πώς ονομάζεσαι? Να συστηθούμε. Κοτσίδας. Κοτσίδας, τίμιο όνομα. Οκ, λοιπόν, πιάστε όλοι ένα ουίσκι, πάρτε μια μπύρα και έλατε να κάθισουμε εδώ τον κύριο να μιλήσουμε. Τι έγινε εδώ πέρα? Έλα, Τζίμι, έλα. Άντος ο Τζιμάρας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Α, αυτός είναι ο κύριος Τζίμις που μου λέγατε. Ναι. Έλα, Τζίμι, κάτσε εδώ που κάθομαι. Περάστε. Εδώ να συζητούσαμε με τον Κοτσίδα για πρόσφατα εμπριστικά περιστατικά που έχουν συμβεί στα συνεργεία. Μάλιστα. Και θέλαμε, ας το πούμε έτσι, να σας προειδοποιήσουμε, ας το πούμε έτσι, ότι μπορεί να συμβεί κάτι και στο δικό σας. Και εφόσον εσείς δεν έχετε κάνει κάτι, όπως μου είπε ο Κοτσίδας. Τι έχει γίνει ακριβώς? Τσαμπουκαλεύτηκες στο μαγαζί, Μούρτη? Σήμερα έγινε επίθεση 3 αγνώστους με βαρύ οπλισμό και μολότοφ στο μαγαζί μου. Ο ένας τους έχει πιαστεί. Είναι θέμα χρόνου να μιλήσει. Άκουσα ότι έχει γίνει ακριβώς το ίδιο και στο Μπέρνης. Τι έγινε, εμπριστική επίθεση? Ναι, αυτό έλεγα πριν. Να, στον Κοτσίδα. Δεν ξέρω άμα είναι εμπριστική επίθεση να πούμε. Το μόνο που ξέρω να πούμε είναι ότι είναι πέσιμο. Πέσιμο, ρε μαγκά, πέσιμο. Α, πέσιμο, ναι. Και σε εμάς πέσιμο. Έχει γίνει ένα μεγάλο τεραβέρι να πούμε. Και ξέρω ποιο κρύβονται από όλα αυτά να πούμε πίσω. Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα. Γιατί δεν μπορείτε να μιλήσετε? Ξεπροστιάστε τους. Γιατί να τους το βάλουμε στοιχεία, ρε. Δεν έχετε στοιχεία? Όχι αρκετά για να κάνω ζημιά. Σε αυτό το κομμάτι να δώσω μια παρένθεση. Από τους 3 που ήρθαν στο μαγαζί μου, τους 2 τους έστειλα στον Άγιο Πέτρο. Τον έναν όμως τον στείλαμε χειρουργείο. Οπότε είναι θέμα χρόνου να κελαϊδήσει. Άρα θα πάρω αυτό που ήθελα, απαντήσεις γιατί ήρθαν στο συνεργείο μου. Τότε σε εμάς τι θέλεις αφού θα πάρεις απαντήσεις? Και θα πέσουν όλες οι μάσκες. Για το ποιος κρύβεται. Δεν με πιάσετε, ρε, να πούμε. Τι να τα μου λες τώρα, ρε μαγκά, να πούμε. Δεν υπονοώ ότι είστε εσείς, προφεσέου. Απλά θέλω να πω ότι θα σας βοηθήσω στην έρευνά σας. Στα στοιχεία που μαζεύετε. Άμα γουστάρεις να πούμε και θέλει να παίξεις μπάλα μαζί μου και θέλει να βγεις σε τερφόρ να πούμε και να βάλεις γκολ. Πρέπει να παίξεις μπάλα να πούμε και να βάλεις το χέρι στην τσέπη, ψηλέ. Να βάλω το χέρι στην τσέπη. Σφιχτό χέρι με λένε στο επίθετο, Τζίμι. Ο Τζίμι, άμα δεν πέσει μπαγιόκο, δεν τζουλάει το ροδάκι. Μπήκε εκείνη η μαρούλη πόσο? 100.000. Σκληρό. Προτιμώ να περιμένω την αστυνομία, τους δευθαρμένους, τους κλέμπουρες να κάνουν τη δουλειά τους. Ασύρματος. Ναι. Πράξαμε ορθώς νέου. Ακόμα έχω αμφιβολίες, αλλά η λογική λέει ναι. Λοιπόν, πού είναι? Γιατί έχει την Ντανιέλα αυτός σαν διαπραγματευτικό χαρτί. Ξέρεις τι δεν μ' αρέσει, είναι αυτό που είπα στην Ντανιέλα. Πριν είχε προβλήματα πολλά, ξαφνικά καθόλου. Μήπως ο Τζιμάρας και η Σόα τα προκαλούν τα προβλήματα και ξαφνικά μόλις πλερουά...
Σταματάνε τα προβλήματα.